απογοητευμένοι από την κυβέρνηση, δηλώνουν επαγγελματίες αλίες στην Κρήτη, καθώς όπως επισημαίνουν, δεν έχουν πάρθει μέτρα στήριξης του κλάδου, ο οποίος απειλείται από τους λαγοκέφαλους και από άλλα εισβολικά είδη, τα οποία προκαλούν μεγάλες καταστροφές αλγευτικά εργαλεία τους και όχι μόνο. Ζητάμε να μας βρούνε αυτή τη στιγμή λύση στα προβλήματά μας για τα λαγόψαρα, για τα θηλαστικά, φώκες, χελώνες, δελφίνια. Μέχρι πώς είστε αποφασισμένοι να φτάσετε? Μέχρι να κλείσουμε και το λιμάνι. Ο κλάδος μου αφανίζεται, επειδή το θέλουν κάποιοι και αφανίζεται ο κλάδος μου, διότι δεν συμπράττουν στα προβλήματα των νέων ανθρώπων. Εμείς τελειώσαμε. Όταν λοιπόν αυτή η θάλασσα, τα παιδιά αυτά έχουν εισβολής λαγόψαρα, λεοντόψαρα, μπαίνει όμως ένα είδος ψαριού τώρα μέσα στη Μεσόγειο που είναι πολύ χειρότερο. Το ριγέ. Το ριγέ, το γατόψαρο. Είναι τρομερά δηλητηριώδη. Τα προβλήματα της παράκτειας αλίας τέθηκαν επιτάπητο στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Αλίας της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία εκπροσώπων επαγγελματιών αλιαίων από όλο το νησί, επιστημονικών φορέων και λιμενικών αρχών. Δεν έχει σκύψει κανείς ποτέ στο πρόβλημα των ψαράδων. Δεν έχουν κάνει καμία ενέργεια όσον αφορά τη δραστηριότητα που λέγεται παράκτεια αλία για να την ενισχύσουν, και τα σκάφη έχουν γεράσει και ο πληθυσμός έχει γεράσει και όποιος φεύγει από τη θάλασσα δεν αντικαταστείται από άλλον. Οπότε μοιραίο είναι η παράκτια αλία να πεθάνει. Βλέπω ότι πάμε πάλι παιδιά, οι ψαράδες πάμε παιδιά πάλι πίσω άλλα 2 χρόνια μέχρι να στείλει ο κύριος Τζεδάκης τώρα. Σύμφωνα με τον κύριο Τζεδάκη, άμεσα θα κατατεθεί πρόταση προς το αρμόδιο Υπουργείο για την οικονομική στήριξη του κλάδου. Είδαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος αυτός και δίνουμε το μήνυμα σήμερα από την Περιφέρεια Κρήτης ότι η αλιεία είναι εξίσου δυναμικό επάγγελμα, το οποίο πρέπει να δούμε με ποιες προτάσεις και ποιες διεκδικήσεις θα μπορεί να είναι βιώσιμο και οι νέοι αλιείς να μπορούν να μπουν στο επάγγελμα. Το ίδιο λοιπόν ερχόμαστε πάλι σήμερα, το ίδιο μήκος σχήματος, να ξανασυζητήσουμε. Ζητάμε να το προωθήσει, αλλά το έχουν ξαναπροωθήσει και ξανά προωθήσει και εμείς έχουμε κάνει διάφορα έγγραφα, έκτοτε 0 από 0, 0. Όπως έκαναν σαφές επαγγελματίες αλίης, έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, με συνέπεια ο κλάδος να κινδυνεύει με αφανισμό. Είναι τεράστιο, δεν είναι το πρόβλημα μόνο με τους λαγοκέφαλους. Οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει στο πίκα, δεν πάει άλλο. Είναι και άλλα τα προβλήματα. Είναι οι φώκες, είναι δελφίνια αυτά. Δηλαδή, οι εχθροί, εκτός από την κλιματική αλλαγή, είναι πάρα πολλοί. Σύμφωνα με πρόγραμμα που υλοποίησε το ΕΛΚΕΘΕ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πατρών, οι ζημιές που προκαλούν οι λαγοκέφαλοι στα αλιευτικά εργαλεία των ψαράδων ανέρχονται από 6.000 έως 8.000 ευρώ ετησίως.